Καλησπέρα σας, κύριε Βουδάκη. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποδεικνύει εμπράκτως ότι βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και τις ανάγκες της, ιδιαίτερα αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, με μια νέα πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πολλές προκλήσεις, ιδίως για το χώρο της υγείας και το σύστημα το οποίο δοκιμάζεται. Θέλω να μας πείτε με ποιον τρόπο το κάνετε αυτό. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλοι εμείς, όλοι και οι συμπολίτες μας έχουμε πολύ ευαισθητοποιηθεί σε σχέση με όλη αυτή την περιπέτεια που περνάει ο πλανήτης και η χώρα μας. Εμείς κοιτάμε το θέμα από μία άλλη πλευρά. Βλέπουμε τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η εφοδιαστική αλυσίδα ιατρικού και ιατρικού υλικού και αναλωσίμων και κρίναμε σκόπιμο να προετοιμαστούμε με τον κατάλληλο επιστημονικά και τεχνολογικά τρόπο προκειμένου να συμβάλλουμε στην κάλυψη τέτοιων αυξημένων αναγκών λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει σε τέτοιου είδους υλικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα θέλατε να γίνετε και λίγο πιο συγκεκριμένος, να με βοηθήσουν και οι συνάδελφοι να μας δείχνουν φωτογραφίες σχετικές, να μας εξηγείτε λίγο πλέον στην πράξη τι παρακολουθούμε. Βεβαίως. Και πώς οι δικές σας οι κινήσεις μπορούν έτσι να λειτουργήσουν ενισχυτικά ως προς το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Πολύ καλά και πολύ σωστά κάνατε και αναφερθήκατε στο κομμάτι των αναλωσίμων, για παράδειγμα. Ένα μόνο πρόβλημα από τα δεκάδες που γέννησε ο κορονοϊός. Ακριβώς. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι παρατηρείται διεθνώς μία έλλειψη σε δύο κατηγορίες αναλωσίμων. Τις βαλβίδες των αναπνευστήρων που χρησιμοποιούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στους διασωληνωμένους ασθενείς. Και το δεύτερο είναι η μάσκα που φορά το ιατρικό προσωπικό, που καλύπτει όλο το πρόσωπο, στα οποία ουσιαστικά εμείς μπορέσαμε να βρούμε τρόπο να συμβάλλουμε σε τυχόν ελλείψεις. Στην πραγματικότητα τι κάναμε, σχεδιάσαμε μαζί με την επιστημονική ομάδα που έκανε το συγκεκριμένο, που υλοποίησε τη συγκεκριμένη προσπάθεια, τον επίγορο καθηγητή κύριο Πετούση Μάρκο και τον υποψηφίο διδάκτορα κύριο Βελιδάκη Μανώλη, σε συνεργασία με δύο πολύ έμπειρους γιατρούς, τον κύριο Στεφανοδάκη Γιώργο και τον κύριο Κοτοπόδη Μιχάλη. Αναπτύξαμε λοιπόν το κατάλληλο σχέδιο, τα κατάλληλα σχέδια που είναι απαραίτητα για να τροφοδοτήσουμε με δεδομένα τις εργαλειομηχανές, τις μηχανές τρεις διάστασης εκτύπωσης. Και αφού το κάναμε αυτό, κατόπιν ξεκινήσαμε να παράγουμε σε πιλωτικό επίπεδο, δηλαδή δοκιμαστικά, τα αναλώσιμα αυτά που σας προανέφερα. Και αφού τα κάναμε, ελέγξαμε κατά πόσον είναι λειτουργικά. Να σημειώσω ότι κατασκευάστηκαν όλα από απολύτως βιοσυμβατά υλικά, τα οποία είναι και πολύ εύκολα αποστηρώσιμα, με τρόπο ώστε να μπορούν με ασφάλεια να καλύψουν ανάγκες που τυχόν παρουσιαστούν στην διαθεσιμότητα τέτοιου είδους αναλωσίμων. Τι δυνατότητα υπάρχει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της παραγωγής, θα σας ρωτούσε ενδεχομένως κάποιος. Αυτή τη στιγμή, μόνο όσον αφορά το εργαστήριό μας, έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε περίπου 50 αναπνευστήρες, βαλβίδες αναπνευστήρων την ημέρα. Είναι αυτό το τεμάχιο που βλέπετε εδώ, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως αναλώσιμο, γιατί μετά από κάποιες ώρες στον αναπνευστήρα πρέπει να αντικατασταθεί. Επίσης, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε αυτή τη full face μάσκα, την οποία φορούν οι νοσηλευτές και οι γιατροί όταν έρχονται σε επαφή στην εξέταση με τους ασθενείς, ναι. και επίσης τους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τυχόν ασθενείς.
ούτως ώστε όταν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα έτσι επαφής με δυνητικά άρρωστους μολυσμένους από τον κορονοϊό ασθενείς να μπορούν όσο το δυνατό περισσότερο να προφυλαχθούν, αφού βέβαια έχουν και την χειρουργική σε εισαγωγικά μάσκα, τη γνωστή μάσκα, την πράσινη που φοράει όλος ο κόσμος. Ουσιαστικά εμείς θέλαμε δύο πράγματα να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν μπορούμε σε τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν, αλλά και να προετοιμαστούμε ούτως ώστε να συντονίσουμε επιστημονικά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις πιθανόν οι οποίοι θα κληθούν να συμβάλλουν σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Όμως χρειάζεται να υποστηριχθούν τεχνολογικά και επιστημονικά. Και δεν ξέρουμε και αύριο μεθαύριο οι ανάγκες ποιες θα είναι και το θέμα της επανατροφοδότησης των νοσοκομείων είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Μακάρι να μην χρειαστεί, να μην έρθουμε αντιμέτωποι με ένα διωγγωμένο πρόβλημα και η κατάσταση να παραμείνει διαχειρίσιμη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάθε εναλλακτική είναι πολύτιμη αυτή την περίοδο. Είναι έτσι και πρέπει να υπάρχουν και μετόπισθεν τα οποία τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, δηλαδή το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να μπορέσουμε να τους υποστηρίζουμε στο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε να κάνουμε με σωστό τρόπο. Κύριε Βιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία εδώ σήμερα. Καλή συνέχεια.